Σημαντική είναι η αύξηση των πολιτικών γάμων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης και της λιτότητας. Το κόστος της θρησκευτικής τελετής αποτρέπει όλο και περισσότερα ζευγάρια από το να ανταλλάξουν όρκους αγάπης στην εκκλησία, με αποτέλεσμα να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο οι γάμοι που τελούνται στο Δημαρχείο και να ξεπερνούνται ήθη και παραδόσεις ακόμη και στην επαρχία. Είναι λεπτό το θέμα, όπως κατάλαβες. Λεπτό. Έλλειψη χρημάτων. Έτσι, όπως και τα διαζύγια, τώρα πια διαζύγια, ένας από εδώ και από εκεί, φεύγει. Οπότε η τσέπη μας οδηγάει. Σίγουρα. Σίγουρα και κάποια ήθη και έθιμα παλιά έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Εντάξει, γιατί να μην κάνουν πολιτικό γάμο. Ούτως ή άλλως πολιτικός γάμος γίνεται και μέσω της εκκλησίας. Όταν παντρεύονται δεν έχει σημασία ο θρησκευτικός γάμος για την νομική υπόσταση του γάμου, όσο η δήλωσή του στο ληξιαρχείο. Το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και μάλιστα κάθε Παρασκευή που γίνονται πολιτικοί γάμοι, περνάω μια βόλτα από τη Μεζόνος όποτε έχω χρόνο, γιατί συγκινούμαι που βλέπω χαρούμενους, ευτυχισμένους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς είναι φτωχοί και δεν μπορούν να διαθέσουν του κόσμου τα χρήματα. Για... Άρα είναι και πιο οικονομικό. Είναι και οικονομικό, είναι και πιο απλό. Η εικόνα των νεονύμφων ενώπιον του ιερέα έχει αλλάξει κυρίως τα τελευταία 5 έτη. Βασική αιτία για αυτή τη στροφή είναι η οικονομική δυσπραγία πολλών ζευγαριών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα καθόλου αμεληταία έξοδα μιας τελετής σε εκκλησία με πλήθος καλεσμένων. Οι διαδικασίες για να παντρευτεί κάποιος στο Δημαρχείο είναι συνοπτικές και οι απαιτήσεις για στολισμό ελάχιστες ή ακόμη και ανύπαρκτες, γεγονός το οποίο εξοικονομεί χρόνο αλλά και χρήματα. Αρκετοί γάμοι τελούνται πλέον με ελάχιστο κόσμο ή γίνονται μόνο με την παρουσία των δύο μαρτύρων, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν αρκετούς καλεσμένους. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο που ακόμα η νεολαία δεν έχει χάσει τις αξίες της και πιστεύει στην αγάπη και στην οικογένεια. Φυσικά η οικονομική κρίση μας έχει φέρει σε αυτή τη λύση, μπορούμε να πούμε. Ενώ ο Έλληνας έχει μάθει το γάμο του παιδιού του να το χαίρεται και οι νύφοι με το γαμπρό να το θυμούνται για χρόνια. Κάνετε πιστεύετε η αξία του γάμου όπως το φανταζόμαστε αν γίνει πολιτικός? Η αξία στους ανθρώπους, στην ψυχή τους, όχι. Αλλά το να γλεντήσουμε τόσο πολύ, γιατί δεν μπορούμε να καλέσουμε πάνω από 50 άτομα, για εμάς σαν οικογένεια, ναι. Στο Δημαρχείο της Πάτρας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή επικρατεί το αδιαχώρητο. Θα πρέπει να σημειωθεί πως έχουν αυξηθεί και τα διπλά μυστήρια, αφού ζευγάρια επιλέγουν να κάνουν το θρησκευτικό τους γάμο μαζί με την βάπτιση του παιδιού τους.